Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την ίδρυση δημοτικής κοινοφελούς επιχείρησης στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, μετά και την προηγούμενη απόρριψή της από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Καθώς η ανακοίνωσή της, Λαϊκή Συσπήρωση καταγγέλει την επιμονή της Δημοτικής Αρχής πάνω στο ζήτημα, αλλά και τις μεθοδεύσεις μέσω διαδικαστικών ζητημάτων από την Δημοτική Αρχή Ζαμπούκη που οδήγησαν στην ψήφισή της. Η διαφωνία μας έγκυται συνολικά στις δημοτικές επιχειρήσεις. Πριν από δεκαετίες συμφωνούσαμε με αυτές. Η πορεία όμως έδειξε ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν λειτουργήσαν προς όφελος του λαού. Αντίθετα, λειτουργήσαν ως ένας κρίκος διασύνδεσης με επιχειρηματικά συμφέροντα. Ένας χώρος όπου βήμα-βήμα και εκεί θα οδηγηθεί και αυτή η δημοτική επιχείρηση, με μεγαλύτερη ανταποδοτικότητα υπηρεσιών, με παράδειγμα τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, προς την κατεύθυνση της πλήρους ιδιωτικοποίησης. Οι δημοτικές επιχειρήσεις αποδείχθηκαν ότι φεσώσαν πολλά εκατομμύρια τους δημότες όπου υπήρξαν. Τα παραδείγματα τα έχουμε μπροστά μας. Είναι η ΔΠΑ, είναι η ΑΝΕΤΑ, είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις του πρώην Δήμου Φερών, που ακόμη τόσα χρόνια μετά δεν έχει τελειώσει η καθάρισή τους και οι δημότες πληρώνουν. Επίσης, διαφωνούμε μαζί τους. Τα έχουμε δει στην πράξη δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα. Εδώ πέρα, σε αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι ελαστικές μορφές απασχόλησης και παραμένει ένα ερώτημα. Ένας Δήμος που δεν έχει προσωπικό, πώς θα τροφοδοτήσει αυτή την δημοτική επιχείρηση, με μετατάξεις, με μετακινήσεις, ή θα παίρνει προσωπικό με δίμηνα και τετράμηνα για να ικανοποιούνται και οι προεκλογικές υποσχέσεις. Όπως υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση Λαϊκής Συσπήρωσης, η Δημοτική Αρχή διαφοροποιούσε την αρχική εισήγηση για να μπορεί να φέρει το θέμα σε διάστημα μικρότερο των 2 μηνών. Έτρεξε να προλάβει την ισχύ της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, που άλλαξε τον τρόπο λήψης τέτοιων αποφάσεων από τα 2 τρίτα του Δημοτικού Συμβουλίου στο 50% των Δημοτικών Συμβούλων, δηλαδή 21 Δημοτικούς Συμβούλους από το σύνολο του 41, αξιοποίησε τη διαπεριφορά με email λήψη απόφασης, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε συνεδριάσεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού να γίνονται με τηλεδιάσκεψη. Μέτρησε τη θετική ψήφο συμπολιτευόμενων Δημοτικών Συμβούλων, παραβλέποντας τις ενστάσεις τους για τη δημιουργία δημοτικής διαδικτυακής τηλεόρασης. Την τρίτη φορά, στη ζωντανή συνεδρίαση της 18ης του 2020, τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Αλλαγή εισήγησης και εξασφαλισμένη πλειοψηφία, ακόμη μεγαλύτερη και από τους 21 δημοτικούς συμβούλους που χρειάζονταν, και με απουσίες δημοτικών συμβούλων που είχαν υπερψηφίσει στις προηγούμενες συνεδριάσεις, επισημαίνει η Λαϊκή Συσπήρωση. Το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και με όλο το πλαίσιο που έχει αλλάξει όλα τα τελευταία χρόνια και περισσότερο από πέρσι τον Αύγουστο, με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ουσιαστικά αφαιρεί διαρκώς αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και επειδή στη συνεδρίαση πια υπήρξε από τον εισηγητή η βεβαιότητα ότι εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο θα την ελέγχουμε αυτή την επιχείρηση, όπως την διήλεξαν και τα προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια της όλες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Ό,τι απόφαση δεν μπορεί να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο Οικονομικής Φύσης καταλήγει στην Οικονομική Επιτροπή. Επίσης, οι αρμοδιότητες που θα έχει είναι πάρα πολλές. Είναι περίπου 60% των αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα μπορεί να το ελέγξει το Δημοτικό Συμβούλιο και μας απασχολεί πάρα πολύ ότι κάθε χρόνο, επειδή αυτό το χαρακτήρα έχει, είναι κοινοφελής, κάθε χρόνο θα το αιμοδοτούμε, θα αιμοδοτούν οι δημότες αυτή την επιχείρηση με πολλά χιλιάρικα και όταν θα δημιουργούνται χρέη, πάλι οι δημότες θα πληρώνουν τα σπασμένα. Είμαστε αντίθετοι με τη λειτουργία, πόσο μάλλον με την ίδρυση νέων, γιατί οι Δήμοι δεν θα έπρεπε να είναι επιχειρήσεις που πουλάνε υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν τους δημότες με όρους αγοράς και κερδών, είτε μόνοι τους είτε σε συμπράξεις με επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν διασφαλισμένα τα κέρδη τους, καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση.